Πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε στα Χανιά, στον κύριο Γιαννακάκη, τον κύριο Γιάννη Γιαννακάκη, αντιδήμαρχο πολιτισμού. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Να εστιάσουμε λίγο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και πάλι. Και βέβαια μια Δημοτική Βιβλιοθήκη η οποία είναι προσβάσιμη και σε άτομα με κινητικές ιδιαιτερότητες δυσκολίες. Ασφαλώς. Η βιβλιοθήκη μας εδώ και χρόνια είχαμε εντοπίσει αυτή την αστοχία στο σχεδιασμό. Είναι σε ένα κτίριο το οποίο είναι κατασκευασμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, από το 50, και είναι προφανές ότι δεν υπήρχαν οι προβλέψεις και όποιες κινήσεις κάναμε αναζητώντας τρόπους να είναι η βιβλιοθήκη προσβάσιμη σε όλους, ήταν τεχνικά πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν. Δοκιμάσαμε σχεδιάσαμε ασανσέρ, σχεδιάσαμε άλλες προτάσεις και δεν μπορούσε να υλοποιηθεί τίποτα. Ευτυχώς βρέθηκε ο τρόπος, ο οποίος είναι ένα λαβατόριο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει τόσο μία μαμά με το καρότσι της, όσο και έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε αμαξίδιο, οποιοδήποτε δυσκολεύεται και δεν μπορεί να ανέβει μια σκάλα. Και με αυτόν τον τρόπο πλέον η βιβλιοθήκη κατεβαίνει στο ισόγειο, γίνεται προσβάσιμη σε όλους. Μάλιστα. Υποχρέωση βέβαια της τοπικής αυτοδιοίκησης να προχωρά σε αυτές τις κινήσεις και να κάνει ακόμα πιο εύκολη τη ζωή και την καθημερινότητα ανθρώπων που κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα με τον υπόλοιπο πληθυσμό, απλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Ασφαλώς. Το ζητούμενο είχε προκύψει και μέχρι τώρα οι βιβλιοθηκονόμοι, οι οποίοι με πολύ κόπο τα βγάλανε πέρα και στην περίοδο της πανδημίας, εξυπηρετούσαν όποιον είχε ανάγκη τέτοια, κατεβαίνοντας οι ίδιοι τις σκάλες κάτω και εξυπηρετώντας τους χωρίς να χρειάζεται οι άνθρωποι να ταλαιπωρηθούν ή να νιώθουν ότι δεν έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο της βιβλιοθήκης. Αλλά πλέον μπορούν και οι ίδιοι να ανέβουν, μπορούν να συνδιαλλαγούν, μπορούν να δουν τα βιβλία, μπορούν ακόμα και να μελετήσουν με τις ώρες όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούσε να γίνει. Καθώς και φυσικά και οι εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης, τις οποίες σκοπίμως από το 2019 περιορίσαμε, καθώς αυτές οι εκδηλώσεις δεν μπορούσαν να είναι το ίδιο προσβάσιμες για όλους. Μάλιστα. Θέλω και ένα σχόλιο και με αυτό να κλείσουμε. Αναφορικά με τους 100.000 αναγνώστες οι οποίοι απευθύνθηκαν στις δημοτικές βιβλιοθήκες των Χανίων το 2021. Πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Κάτι σημαίνει αυτό? Ναι, ακριβώς. Συνολικά περίπου 30.000 βιβλία, δεν κάνω λάθος, δανείστηκαν και περιοδικά και ειδικοί τόμοι κτλ. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη έχει μεγάλες ρίζες στην κοινωνία των Χανίων. Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε ηλικίας αναγνώστες επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες, γιατί υπάρχει και η παιδική, υπάρχει και η εφηβική, υπάρχει και η κεντρική η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τις επισκέπτονται καθημερινά. Και πολλές φορές, ακόμα και την περίοδο του COVID, είχαμε φτάσει σε σημείο να κάνουμε και delivery τα βιβλία στο σπίτι, προκειμένου οι αναγνώστες να μην χάσουν αυτή τη σχέση που είχαν. Νομίζω ότι αυτές οι γερές ρίζες που έχουν μπει εδώ και χρόνια και με τη βοήθεια όλων των ανθρώπων που δουλεύουν και της κυρίας Χουδαλάκη που είναι προϊσταμένη, αλλά και όλων των βιβλιοθηκονόμων που δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες, γιατί πλέον η επαφή με τα βιβλία δεν γίνεται με άλλες. Με άλλα πρωτόκολλα πλέον και με το αγωνιστικό κοινό, νομίζω ότι έχουν δείξει μέχρι τώρα ότι η βιβλιοθήκη μπορεί μόνο να ανθίζει. Και χρέος μας είναι να την κάνουμε να ανθίσει ακόμα και περισσότερο, όπως προσπαθούμε και με τα νέα κτίρια τα οποία σιγά σιγά σχεδιάζουμε. Έχουμε και, εντάξει, ακόμα να έρθει η άνοιξη βέβαια, χειμώνα διανύουμε, κακά τα ψέματα, αλλά με φόντο την άνοιξη και το καλοκαίρι, ο πολιτισμός, από ό,τι μαθαίνω, και η δράση και ο προγραμματισμός και η ατζέντα σας βρίσκονται σε πρώτο πλάνο. Θα έχουμε ένα θερμό καλοκαίρι για τον πολιτισμό των Χανίων, αντιδήμαρχε. Ασφαλώς. Μόλις χθες ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις για τις προτάσεις για το πρόγραμμα Ανοιχτά Πανιά, ένα πρόγραμμα το οποίο μας έκανε περήφανος την προηγούμενη χρονιά, και φέτος ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις. Μένει πλέον να γίνει η διαλογή στις κατηγορίες και να πάνε στην Επιτροπή. Ο Υπουργός Πολιτισμού που ήταν τις προάλλες εδώ πέρα έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μας είπε ότι θα θέσει υπό την αιγίδα της ξανά φέτος το πρόγραμμα, γιατί βλέποντας τον απολογισμό αντιλήφθηκε το μέγεθος των εμπλεκομένων και τη σημασία που έχει για την τοπική κοινωνία. Και βέβαια πέρα από αυτό,
αναδεικνύουμε τους χώρους και υποδεχόμαστε πλήρως εκδηλώσεων όπως και όλη η Κρήτη. Γιατί πλέον η Κρήτη δεν είναι τόσο μεγάλη. Εντάξει, δυσκολίες υπάρχουν για όλους τώρα με το ενεργειακό ζήτημα. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να μετακινούμαστε ακόμα και από πόλη σε πόλη, ακόμα και από νομό σε νομό, προκειμένου να παρακολουθήσουμε μια καλή εκδήλωση. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, φωτίστηκε και ο φάρος στα Χανιά στα χρώματα του συνδρόμου Down για συμβολικούς λόγους. Ασφαλώς. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει κάνει μια μεγάλη επένδυση σε ειδικούς φωτισμούς, οι οποίοι μπορούν βεβαίως να έχουν τους χρωματισμούς που επιθυμούμε, αλλά κυρίως δεν πληγώνουν το μνημείο με την ένταση του φωτός. Είναι φωτισμοί LED που έχουν ψυχρό φωτισμό και έτσι και με την άδεια της αρχαιολογίας που μας έδωσε την σχετική άδεια για την υλοποίηση, μπορούμε πλέον ο φάρος μας να χρωματίζεται και να σηματοδοτεί τις σημαντικές μέρες για όλους μας. Να είστε καλά, Αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.